Καλησπέρα φίλε και φίλοι του Λίμπουρ 107 και 4. Κοντά σας μέχρι και τις 4 ο Γκουρούς Γειτονιάς με στοίχημα. Θα δούμε τι έχει το σημερινό κουπόνι. Θα κάνουμε τη σχετική ανάλυση όσον αφορά βέβαια πάντα τα σημερινά παιχνίδια. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Δημήτρη τον Δανακτσή, να μας πει και αυτός τι βλέπει, ποιες είναι οι δικές του εκτιμήσεις όσον αφορά το σημερινό κουπόνι του στοιχήματος. Και φυσικά βέβαια θα κάνουμε και την αναφορά μας στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη στο κουπόνι του στοιχήματος. Έτσι, πολλά παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη, θα τα δούμε και αυτά όσον αφορά τη σημερινή εκπομπή. Πολλά ντέρμπι στο κουπόνι του Σαββατοκύριακου, αρκετά ντέρμπι τα οποία είναι στο Σαββατοκύριακο, έτσι μεγάλα παιχνίδια ομολογουμένως, τα οποία θα δούμε, θα αναλύσουμε, θα αναφέρουμε, έτσι όσον αφορά βέβαια πάντα το τι γίνεται στην Ευρώπη, έτσι στοιχηματικά πάντα, όπως είπαμε, εκπομπή ασχολείται με το στοίχημα και προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό όσον αφορά τις εκτιμήσεις και για σας και για μας, έτσι, γιατί και αυτά που λέμε και εμείς τα παίζουμε, έτσι. Λοιπόν, αυτά θα τα λέμε μέχρι και τις 4 μαζί εδώ στο Λίμπερ 107 και 4. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κάποια παιχνίδια τα οποία έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Να δούμε λίγο ποια μάτς σημαντικά τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε στην Ισπανία, συγγνώμη, για να το δούμε λίγο. Στην Ισπανία έχουμε το Real Sociedad Valencia, το οποίο είναι στο 0-0 και είμαστε περίπου στο 22. Έτσι, Γερμανία 2, Bundesliga, Zweite Liga μάλλον, συγγνώμη, Heidenheim Bochum 1-1, Duisburg, Regensburg 0-2 και Paderborn Aue 0-0. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Έτσι, στις 2.30 έχουμε το West Ham Manchester United, μεγάλο παιχνίδι, έτσι, με όλα αυτά που γίνει ειδικά στη United τελευταία εβδομάδα γίνεται χαμός με τον Pogba να ξεκινάει κανονικά στην United. Σε άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Εστονία έχουμε Πάιντε με τη Λεβάντια Ταλίν 0-3, αποτέλεσμα από το ημίχρονο. Πιο κάτω Ιαπωνία Ναγκασάκι Καβασάκι 0-2. Λετωνία Βαλμέρας Λεπάγια 0-1. Κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω να δούμε κάποια άλλα παιχνίδια. Έχουμε χαμηλές κατηγορίες γενικότερα, ηλικιακά που παίζουν τώρα. Ταϊλάνδη επίσης Τσομπούρι με την ενώ πετυχαίνει γκολ η Ντουίσμπουργκ και μειώνει Ντουίσμπουργκ Ρέγκεσμπουργκ 1-2. Λοιπόν, στην Ταϊλάνδη Τσομπούρι Ναγκόγκ 2-1 το παιχνίδι. Έτσι, στις μικρές κατηγορίες ηλικιακά under 23 Τσέλσι Λίβερπουλ 0-2 μόλις τώρα. Χαμηλή κατηγορία Γερμανίας, το Ανόβερο 2 με την Βέρντε Βρέμεν στην 2 είναι στο 0-0. Για να δω κάποια άλλα παιχνίδια, όχι, δεν έχουμε αυτά. Από ό,τι βλέπω, δεύτερη Τουρκία, από ό,τι βλέπω εδώ, Ντενιζνί Ελάγη Σπορ 0-0, Χατάγια Σπορ Αντινορντού 1-0. Και όπως είπαμε, ξεκινάει στις 2.30 το West Ham Manchester United, Coventry Sunderland. Έχουμε επίσης ενώ δεύτερο γκολ για τη Λεπάγια στη Λετωνία, Βαλμέιρας Λεπάγια 0-2. Ενώ πιο αργά μετά έχουμε και το Roma Lazio, αν δεν κάνω λάθος είναι στις 4. Το Roma Lazio, ναι, είναι στις 4 ώρα, επίσης πολύ μεγάλο ντέρμπι. Roma Lazio στις 4, έτσι, στο Ολύμπικο, το ντέρμπι της αιώνιας πόλης. Μεγάλο παιχνίδι, ομολογουμένως, αυτό ανάμεσα στην Ρώμα και την Λάτσιο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο γκολ στην Ουκρανία μάλλον. Ολυμπίκ Ντόνεσκ Αλεξάνδρεια είναι το παιχνίδι στο 1-0. 1-1 από ό,τι βλέπω τώρα, σοφάρισε η Αλεξάνδρεια την Ολυμπίκ Ντόνεσκ Αλεξάνδρεια 1-1 το παιχνίδι στην Ουκρανία. Πρώτη κατηγορία. Κάποιο άλλο γκολ δεν βλέπω. Στην Ισπανία, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια στο 0-0. Λοιπόν, οπότε θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μιλήσουμε μετά το διάλειμμα με τον Δημήτρη τον Δανακτσή, καθώς υπάρχει και το Ρώμα Λάτσιο και ο ίδιος θέλει να το παρακολουθήσει. Έτσι, οπότε πάμε σε ένα διαφημιστικό. Επιστρέφουμε μετά να ξεκινήσουμε λίγο την ανάλυση μας, να δούμε τα σημερινά παιχνίδια, τι γίνεται και φυσικά live score με τα
μας που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Λιμπέρο 107 και 4, γκουρούς γειτονιάς, για στοίχημα πάντα μιλάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι το παιχνίδι της West Ham με τη Manchester United ξεκίνησε με την West Ham να προηγείται ήδη με 1-0. Πολύ γρήγορα λοιπόν προηγήθηκε η West Ham της Manchester United, που δεν ξέρω σημαίνει αν χάσει. Πολλοί περιμένουν εξελίξεις όσον αφορά το θέμα του Μουρίνιο. Έτσι λοιπόν. Πάμε τώρα στον Δημήτρη Αναξή να ακούσουμε τα δικά του σχόλια, τις δικές του εκτιμήσεις όσον αφορά το κουπόνι. Γεμάτο κουπόνι με το ντέρμπι της αιώνιας πόλης, έτσι να κυριαρχεί. Δημήτρη, καλησπέρα, τι γίνεται? Καλησπέρα Σαμάρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Όντως κυριαρχεί το ντέρμπι της αιώνιας πόλης στη Ρώμη, και σε λίγο θα πάμε να μαζευτούμε εδώ εμείς οι φίλοι της Ρώμα στην Καμάρα. Έχεις συμμετάσχει και εσύ σε τέτοιες είδες μάζοξη στο παρελθόν, και μάλιστα με νικηφόρο αντίκρισμα. Είναι ένα ταντέρμπι, Σαμάτη, όπου και να κοιτάξεις σήμερα στην Ευρώπη υπάρχει ντέρμπι. Θες Αγγλία, θες Ιταλία, θες Ισπανία, θες Γερμανία, παντού πραγματικά είναι η μέρα των ντέρμπι. Αύριο δεν έχει, ας πούμε, κανένα μεγάλο παιχνίδι, πλην βέβαια του δικού μας ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, αλλά σήμερα πραγματικά είναι η χαρά του ποδοσφαιρόφιλου. Για όσους ειδικά θέλουν να δουν μπάλα, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη πέρα από τα ντέρμπι, και τα υπόλοιπα μας βέβαια κρύβουν ενδιαφέρον. Αν θες έτσι να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια στην Γερμανία, που χρονικά είναι πιο κοντά, είναι στις 4.30 όπως πάντα. Για να δούμε και εκεί τι μας επιφυλάσσει. Πολλοί περιμένουν την πρώτη νίκη της Σάλκε. Είναι η μοναδική ομάδα χωρίς πόντο ακόμη στο πρωτάθλημα, αλλά αυτό το 1.55, το 1.60 είναι πραγματικά για γέλια, Σαμάτη. Έτσι δηλαδή, λες και ποντάρουμε μια υπερομάδα η οποία έχει, ξέρω εγώ, 10 βαθμούς και δεν συμμαζεύεται. Πολύ χαμηλός ο άσος για την Σάλκε απέναντι στην Μάιντ, και ας βγει με 3-0 που λέει ο λόγος. Έτσι. Από εκεί, ναι, είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή, εντάξει, έχει όνομα η Σάλκε, δεν λέω, αλλά δεν παίζουν πάντα, ας πούμε, δεν παίζει φανέλα πάντα μπάλα, έτσι. Σαφώς και έχει τον πρώτο λόγο για να κερδίσει, αλλά το παιχνίδι είναι τουλάχιστον για ένα 80, κατά τη γνώμη μου. Είπαμε και άλλες φορές, άλλο ποιος είναι το φαβορί θεωρητικά, έτσι, πριν το παιχνίδι, και άλλο τι απόδοση δίνει. Δηλαδή, ναι, πρέπει να βλέπουμε την απόδοση πάντα. Δεν είναι αν το βλέπουμε και το πυροβολάμε. Έτσι. Δηλαδή, χθες για παράδειγμα, ας πούμε, η Πόρτο βγήκε με το ζόρι. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πόσο το έδινε τώρα σαν απόδοση. 1.17 εκεί κάπου ήταν, θα μάθει πολύ. Εντάξει τώρα, ένα να παίξω εγώ 1.17 για να βάω τέτοιο άγχος μέχρι το τέλος. Είναι δύσκολο, δεν το. Σίγουρα. Δεν παίρνει αυτή τη λογική. Οπότε τουλάχιστον ξέρεις, άμα χάσουμε, να αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, να έχει μια καλή απόδοση. Ναι, εντάξει, σωστό. Το παιχνίδι, εντάξει. Σωστό. Τηρουμένων αναλογιών πάντα, έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχει μια αξία και σε μια απόδοση που είναι χαμηλή. Δηλαδή, η Σάλκε, άμα ήταν τώρα στις 5 αγωνιστικές, είχε 3 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Εντάξει, να το παίξω το 1.60 που λέει ο λόγος. Αλλά χωρίς πόντο ακόμη και με απογοητευτικές εμφανίσεις, όχι, δεν θα πάρουμε, ας πούμε, αυτό το 1.55-1.60 που κυκλοφορεί στον Άσο. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ντέρμπι εκεί στη Γερμανία, το γειτονικό ανάμεσα στην Leverkusen και την Dortmund. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ η Leverkusen και ήδη ξύπνησε με μία νίκη στο Europa League και δύο πολύ καλές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Πήρε δύο νίκες και μία στο Europa 3. Η Dortmund, ναι μεν είναι επικίνδυνη, αλλά έχει φέτος αρκετά νεανικό ρόστερ, ίσως δεν αντέξει σήμερα. Εγώ ρίσκαρα κάπου στον Άσο στα μάτια της Leverkusen, διότι έχω εικόνα από την Bayern και είναι πολύ, πολύ καλή. Φυσικά είναι ένα παιχνίδι τριπλή, έτσι αν το βάλουμε, άμα τα βάλουμε κάτω. Απλά η Leverkusen δείχνει να είναι στο ανέβασμά της, λίγο πιο σταθερή τελευταία σε σχέση με την Dortmund. Και από εκεί πέρα, αλλά αυτό θα φάνει, είναι το απογευματινό παιχνίδι, το βραδινό, στις 7.30 στην Bundesliga. Στις 4.30 πέρα από το Schalke Mainz που είπαμε. Μια που είμαστε τώρα το Schalke Mainz, να πω ότι ο Στίχημαν έχει τον άσο στο 1.65. Έτσι, 4 η απόδοση για το Χ και 5.40
η απόδοση για το διπλό. Έτσι ο Σαββάτης Στίχημαν, η οποία στο ντέρμπι Ρώμα Λάτσιο έχει 2,63 τον άσο της Ρώμα, 3,65 το Χ και 2,60 το διπλό της Λάτσιο. Έτσι. Ναι. Έτσι και κλείνοντας για την Γερμανία στα μάτι, πάμε σε ένα δελτίο με λάθη ο άσος της Λεβερκούζεν. Από εκεί και πέρα παίζονται κάποια γκολ-γκολ αναμενόμενα, διότι έχουμε να κάνουμε με ζευγάρια επιθετικών ομάδων, όπως είναι το Hoffenheim Λιψία, όπως είναι το Σουγκάρδι Βέρντερ Βρέμις και το Βόλφσμπουργκ Γκλάντμπαχ. Διαλέξτε και πάρτε που λέμε. Έτσι είναι ζευγάρια που ευνοούν τους φίλους που παίζουν με γκολ. Οπότε σήμερα υπάρχουν αυτές οι επιλογές για όσους ασχοληθούν με την Bundesliga. Για την Ιταλία, που μιας που ξεκίνησες και εσύ έτσι την κουβέντα μας με το Ρώμα Λάτσιο, επίσης ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά όσοι ήθιστε σε αυτά τα είδους παιχνίδια, η ομάδα που έχει περισσότερο ανάγκη τη νίκη και δεν είναι τόσο σε καλή κατάσταση, συνηθίζει να βγάζει αντίδραση, και σε αυτή τη θέση βρίσκεται η Ρώμα, έτσι, η οποία δεν ξεκίνησε καλά σε αντίθεση με την Λάτσιο. Τώρα το 4-0 με τη Φροζινόνε για την Ρώμα ίσως να ήταν ένα αρκτήριο, έτσι, μια όθηση για κάτι καλύτερο. Θα το δούμε σήμερα, θα περιμένουμε. Εντάξει, δεν θα πω άσο για την Ρώμα, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι το λέμε με ψυχή, έτσι, γιατί είναι η ομάδα σου, αλλά αν έπεσε κάτι σε αυτό το ζευγάρι θα ήταν ο άσος της Ρώμα. Ναι, εντάξει, και εγώ να σου πω την αλήθεια, πως εκεί πάω. Εντάξει, είμαι και εγώ Ρώμα, βέβαια. Αυτό που πάντα παίζω, να πω την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα ντέρμπι, ειδικά στο Ρώμα Λάτσιο, είναι το over. Ναι. Γιατί έχει πάντα σχεδόν, δηλαδή έχει πάρα πολλά μάτς με γκολ. Έτσι, εγώ το βλέπω, δηλαδή προτιμώ σε κάποια τέτοια ντέρμπι να παίζω το over. Θα μου πεις είναι μικρό, δηλαδή η απόδοση το βλέπεις γύρω στο 1,50. Φέτος είναι μικρό, στα ναι, φέτος είναι μικρό, είναι 1,55. Εντάξει, ναι. είναι λίγο φυσικά για τέτοιο τέρμπι, αλλά ίσως να αξίζει και να το δούμε και στο live όσον αφορά το over, πάντα μιλάω, έτσι. Τώρα για σημείο ο καθένας επιλέγει. Η Ρώμα δείχνει, όπως είπες και εσύ, να το έχει περισσότερο ανάγκη. Η Λάτσιο είναι ένα τέρμπι το οποίο ποτέ δεν μπορείς να υποτιμήσεις, και έχουμε δει στο παρελθόν, έτσι, να προηγείται η Λάτσιο 2-0, η Ρώμα να κάνει 2-2, δηλαδή έχουμε δει πολλά. Είναι ντέρμπι. Δεν μπορείς. Και δεν παίζει. Εντάξει, η έδρα σίγουρα παίζει ρόλο. Θα έχει περισσότερο κόσμο της Ρώμα στο σημερινό παιχνίδι, αλλά είναι γήπεδο που αγωνιστικά το ξέρουν οι δύο ομάδες. Δηλαδή δεν είναι όπως ας πούμε το Γιουβέντους Νάπολη. Έτσι, που είναι ένα τελείως διαφορετικό. Καλή πάσα δίνεις για εκεί. Έτσι, ναι. Γιατί υπάρχει και εκεί ντέρμπι. Δηλαδή στην Ιταλία είναι κρύα τα μάτς σήμερα και παραπάνω είναι τα ντέρμπι. Δηλαδή είναι δύο ντέρμπι και ένα το βράδυ το Ίντερ Κάλιαρι. Το Γιουβέντους Νάπολη έχω πιο ξεκαθαρή άποψη στα μάτια. Περιμένω την Γιουβέντους να πάρει μια εκδίκηση από την περσινή από την Νάπολη με το τέρμα του Κούλιμπαλή που έβαλε φωτιά, ας πούμε, στον τίτλο τότε, στο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι η Γιουβέντους φέτος είναι μια κλάση παραπάνω από την Νάπολη. Έχω εκφραστεί και εκεί στο στούντιο για τον Αντσελότη, δεν τον έχω σε πολύ υπόλοιψη φέτος, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, με τα όσα έχω μάθει, κυρίως όσα έκανε στην Μπάγερ. Δεν την πιστεύω την Νάπολη φέτος τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα χρόνια, και νομίζω ότι η Γιουβέντους θα συνεχίσει τις νίκες, έχει και την έδρα, δεν έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Νομίζω ότι εκεί στο 1.75-1.80 ο άσος της Γιουβέντους είναι από τις επιλογές που θα έχουμε. Μαζί σου. Ενώ στο Ίντερ Κάλιαρι, ναι. Σε αυτό μαζί σου, και εγώ, ναι. Πιστεύω ότι θα το πάρει η Γιουβέντους το μάτς. Έχω πολύ εμπιστοσύνη, είναι από τις ομάδες που... Για μένα είναι από τα, έτσι, από τα καλά σημεία του κουπονιού είναι η Γιουβέντους. Μπορεί οπαδικά να μην τη γουστάρω, είναι αλήθεια αυτό, αλλά νομίζω ότι νομίζω ότι στοιχηματικά σήμερα μπορούμε να την εμπιστευτούμε. Συμφωνώ σε αυτά που λες για την Νάπολη. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Δηλαδή, να σου πει κάτι. Δεν έχει αυτή την ομοιογένεια των προηγούμενων ετών. Έτσι. Και όπως έχασε το περσινό πρωτάθλημα, όταν χάνεις ένα πρωτάθλημα όπως το έχασε πέρσι, δεν μπορώ εγώ να σε εμπιστευτώ, ειδικά στα διαπαιχνίδια. Ναι, σίγουρα είναι αρχή. Δεν έχει το άγχος που θα είχε αν ήταν, ξέρω εγώ, δύο αγωνιστικές από το τέλος η Νάπολη, που θα παίξει δηλαδή θεωρητικά πιο ελεύθερα, έτσι, γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς το πρωτάθλημα. Αλλά δεν, εγώ θα πάω με Γιουβέντους σήμερα. Δηλαδή είναι βασική με επιλογή ο άσος. Όντως. Είναι από τις ομάδες, τα μάτια που είπα και πριν, που τις εμπιστεύεσαι, οπότε ξέρεις τι ποντάρεις, ξέρεις τις δυνατότητες της Γιουβέντους, οπότε και να ποντάρεις τέτοια ομάδα, ξέρεις ότι έπραξες σωστά, ανεξαρτήτως βέβαια
αποτελέσματος, όπως συμβαίνει φυσικά στο στοίχημα, ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Και στο Ίντερ Κάλιαρι δεν αξίζει κάτι, πολύ χαμηλός άσος για την Ίντερ. Αν αξίζει κάτι στοιχηματικά, δηλαδή αν θέλει κάποιος πάση της να ασχοληθεί με αυτό το παιχνίδι βράδυ έτσι χαλαρά, νομίζω ότι ίσως το goal δεν είναι τόσο μακριά, διότι η Κάλιαρι είναι από τις ομάδες που για τα δεδομένα της παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Δεν είναι και λίγες οι ομάδες που σκοράρουν, ας πούμε, στο Μιλάνο. Οπότε αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με αυτή την αναμέτρηση, το goal είναι πιθανό. Στην Αγγλία υπάρχει και εκεί μεγάλο παιχνίδι, πηγαίνοντας εκεί, το Chelsea-Liverpool. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις στα μάτια για αυτό το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ θα μπει ένα σερί στο... Ένα στόχο στο σύνολο. Ένα στόχο στο σύνολο που λε. Κοίτα να δει. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ισοπαλία, θα είναι. Είδα το. Καλά, ναι, και η ισοπαλία είναι τέλο του. Στο πρωτάθλημα, έτσι, γιατί στο μεσοβδόμαδο έχασε η Λίβερπουλ από την Τζέλσι. Βέβαια ήταν αυτό το Καραμπάο Καπ που έχουν εκεί. Το οποίο. Το League Cup είναι ουσιαστικά. Το οποίο εντάξει δεν το δίνουν και πάρα πολύ σημασία κάποιε ομάδε. Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια παίξαμε πολλούς βασικούς και στο παιχνίδι και η Λίβερπουλ και η Τσέλσι από ό,τι είδα, έτσι, είτε με αλλαγή που μπήκε ο Αζάρ είτε δεκαδάτη. Εγώ έχω μια επιφύλαξη για την Τσέλσι όσον αφορά το να κερδίσει ή οτιδήποτε. Εγώ θα πάω εδώ με το over. Ναι, γιατί όχι, εντάξει. Μ' αρέσει το over, γενικά σε αυτό το παιχνίδι. Και από ό,τι βλέπω και αποδόσεις στο συγκεκριμένο μάτς. Τώρα εδώ μπροστά μου την είχα την απόδοση που κόλλησε τώρα εδώ ο υπολογιστής. Πολύ συμπολογιστή τώρα και δεν μπορώ να δω. Ναι, ίσως είναι και σε καλό επίπεδο. Απλά πρέπει να βοηθήσει. Ναι, σε τέτοιου είδους παιχνίδια, ντέρμπι στα μάτι, είναι καλό να μπαίνουν. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Η Λίβερπουλ έχει δείξει ότι δεν πολύ κλείνεται. Η Λίβερπουλ. Το over το βρίσκουμε κοντά στο 1,70. Αλλά έχει σοβαρή άμυνα, μπορούμε να πούμε. Ναι. Στο 1,70 το βρίσκουμε το over, έτσι. Η Λίβερπουλ έχει δείξει ότι δεν κλείνεται γενικά. Έχει καλή άμυνα, βέβαια, έτσι. Αλλά έχει δείξει ότι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει και η λογική του κλοπ κάποια στιγμή σαν ντέρμπι αυτά να το πάει πιο επαγγελματικά που λέμε. Έτσι. Ναι, αλλά... αυτό λέω και εγώ, αυτό φοβάμαι. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, η Τσέλσι ξέρει ότι πρέπει να το πάρει αυτό το μάτσο. Ναι, έτσι, δηλαδή. Είναι ντέρμπι, ομολογουμένως, είναι ντέρμπι. Γι' αυτό πάω με το over, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, εγώ έχω την άποψη και έχω μια εικόνα και παίζω ντέρμπι. Over στα ντέρμπι. Μ' αρέσουν. Δηλαδή, ας πούμε και το Real Αθλητικό, το βλέπω over. Έτσι, παρότι είναι σφιχτό σαν match. Έτσι. Βέβαια δεν είναι από τις δυνατές μου επιλογές, να πω την αλήθεια, θα το, θα το βάλω σε ένα δελτιάκι. Εντάξει, γιατί βγάζουν μια σοβαρότητα οι δύο ομάδες, δεν θέλει πολύ. Ναι. Και η Ρεάλ δεν έχει και φαίνεται ότι γενικά έχει και προβλήματα. Τώρα έχασε 3-0 από τη Σεβίλη. Α, πήγε στο Ισπανικό τώρα. Ναι. Πηγαίνω από το ένα στο άλλο, ναι, εντάξει. Απλά επειδή λέγαμε για τα ντέρμπι, γιατί τα ντέρμπι είναι πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει πολύ μας να δεις. Έτσι είναι, έχει πολύ πράγμα να δεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Απλά μιας και που πήγε στη Μαδρίτη στα μάτια, εγώ επειδή είδα από το Σεβίλη Ρεάλ, πραγματικά τρόμαξα με την εικόνα της Ρεάλ. Δηλαδή την έκανε η Σεβίλη, την πέταξε κάτω. Και άμα ήταν λίγο πιο τυχερή μπροστά, θα μπορούσε να πάει το σκορ σε 4-5-0. Βέβαια, έχασε και η Ρεάλ κάποιες ευκαιρίες. Διότι η Ρεάλ είναι, θα χάσει κάποιες ευκαιρίες. Αλλά μεσοαμυντικά ήταν. Έχω πολύ καιρό να δω την Ρεάλ σε αυτό το χάλι. Και η Σεβίλη δείχνει να ξυπνάει, έτσι. Άλλο μάτς. Και η Σεβίλη δείχνει να ξυπνάει, Δημήτρη. Εκεί που λέγαμε. Εκεί που λέγαμε ότι ναι, εντάξει, έχει καλή ομάδα, αλλά δεν το δείχνει. Την εμπιστευτήκαμε ξανά, μας πήγανε γκέλα. Δείχνει από τότε να έχει πάρει λίγο μπρος η Σεβίλη. Έτσι, και έριξε 6 στη Λεβάντε, είχε άλλα τόσα στη Σταντάρ για το Europa, κέρδισε και την Ρεάλ, έχει 3 νίκες πλέον νομίζω. Τώρα όσον αφορά το Ρεάλ Αθλέτικο, μιας το πήγαμε εκεί, δεν είμαι μακριά όσον αφορά το over που είπες, απλά το goal μου δείχνει λίγο πιο λογική επιλογή, γιατί πιστεύω ότι οι ομάδες από ένα τέρμα θα το βάλουν. Τώρα, αν υπάρχει νικήτρια ομάδα, αυτό φυσικά δεν θα φανεί. Δεν ξέρω, περιμένω να δω και την αντίδραση της Ρεάλ. Ίσως εκεί που δεν την περιμένουμε, γιατί πολλοί πιστεύουν σήμερα
στην έκπληξη εντός εισαγωγικών της Ατλέτικο, αλλά δεν μπορώ να κοντράρω εύκολα την Real Madrid. Πιο λογική επιλογή δείχνει τον goal για μένα. Over που λέγεις εσύ, κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε. Και βέβαια να πούμε εδώ πέρα για τους φίλους του στοιχήματος, έτσι που παρακολουθούν τα κορυφαία πρωταθλήματα, γιατί το ισπανικό είναι στα κορυφαία. Έτσι ότι οι ομάδες, ενώ δεν ξεκίνησαν καλά, κυρίως η Ατλέτικο, βλέπεις ότι λόγω των γελών που έκανε η Μπαρτσελώνα πρόσφατα, η Ατλέτικο πάλι μπήκε στο παιχνίδι. Στο μείον 2 πρέπει να είναι. Ναι, μπήκε στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι. Το ισπανικό φέτος, ενώ ξέρεις, πάντα συνηθίζαμε τα τελευταία χρόνια ισπανικό να λες εντάξει, Μπαρτσελώνα, Ρεάλ φεύγουν μπροστά και άμα αντέξει η Ατλέτικο. Φέτος βλέπεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή ότι κάνουν γκέλεση μεγάλη. Και με μεγάλη συχνότητα, έτσι. Δηλαδή η Μπαρτσελώνα τώρα έκανε. Και γκέλες και με κακές εμφανίσεις. Έτσι, η Μπαρτσελώνα έκανε δύο γκέλες τώρα. Έτσι που βάλανε τους άλλους όλους στο παιχνίδι. Και ξέρεις τώρα, η Σεβίλια, άμα κάνει 3-4 συνεχόμενες νίκες, θα μπει και αυτή ξαφνικά στο κόλπο. Δεν είναι δηλαδή. Καλά, είναι, καλά είναι, έτσι να υπάρχει ανταγωνισμό στα πρωταθλήματα. Θέλει προσοχή φέτος η Ισπανία. Εγώ αυτό βλέπω να σου πω, Δημήτρη. Δεν ξέρω, θέλει προσοχή. Καλό είναι, καλό είναι αυτό. Η Ισπανία, ναι, δεν είναι δηλαδή τα. Να σου πω κάτι, να αλλάξουν λίγο και η λογική των book. Που δίνουν κάτι διπλά ένα 14 και over ένα 30 και ένα 20. Να ελοχεύει ο κίνδυνος, έτσι, ας πούμε, γέλας. Έτσι. Θα μου πεις, άμα βγει μεγάλη έκπληξη γέλα, πώς θα την πληρωθούν. Έτσι, πώς θα πληρωθούν. Δεν την πληρωθούν πολύ, αλλά να αλλάζει λίγο, να αρχίσει να λίγο ιστορία. Δεν γίνεται να παίζει διπλά ένα 20 και ένα 15, ξέρω εγώ, και ένα 23. Έτσι, δηλαδή τώρα σήμερα έχουμε και τον Μπαρσελόνα Ρεάλ. Τώρα το over πόσο το δίνει, ένα 12, ένα 15. Εντάξει. Μπαρσελόνα ποιο παίζει? Με την Ατλέτικο Μπιλμπάο. Με την Ατλέτικο, ναι. Εντάξει, δηλαδή και εκεί δεν αξίζει. Ναι. Δηλαδή κοίταξε, το δίνει ας πούμε τον Άσο ένα 15-1-20. Δηλαδή αν το δίνει π.χ. ένα 40-45, μπορεί να το συζητούσεις πλέον. Λόγο για να κλείσεις μια τριάδα. Αλλά ένα 15 και ένα 20 πραγματικά δεν μπορεί. Ούτε το over στο 1-34, παρότι λογικά θα βγει. Έτσι, γιατί και η Μπιλμπάο, έτσι λέει η λογική, ναι. Η Μπιλμπάο τρώει εύκολα γκολ. Έτσι, το 1.34 τώρα και το προφανώς και το over 3.5 ήταν γύρω στο 1.80, 1.70 κάτι. Δηλαδή, εντάξει, μακριά από αυτά, παιδιά. Δεν, άμα θες να βάλεις over 4.5, ναι, τώρα δεν είναι να βάλουμε 3.5. Πέρα από ότι είναι μικρά στα μάτι, δεν είναι σπάνι κιόλας πολύ συχνά, έτσι. Όπως και το Μπαρτσελόνα Χιρόνα την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, το είναι 1.10. Έσπασε το 1-10, παιδιά, δηλαδή, εντάξει, οπότε θέλει προσοχή ακόμη και στις αποδόσεις που μιλάμε για 1-10. Σωστό. Βέβαια, σήμερα δεν έχουμε επιλέξει χαμηλές αποδόσεις, υπάρχουν πολλά ντέρμπι και αναλογήκαμε περισσότερο. Απλά στην Αγγλία μου αρέσει, έτσι πηγαίνοντας προς τα εκεί, και ο Άσος της Everton με την Fulham, η Everton η οποία είχε αρκετές απουσίες τελευταία. Επιστρέφουν κάποιοι βασικοί ποδοσφαιριστές και εκεί στο 1.70-1.75 είναι αποδεκτός ο Άσος απέναντι στην Φούλα. Πάνω κάτω εκεί είμαστε στοιχηματικά στα μάτι. Συμφωνούμε νομίζω στον Άσο της Γιουβέντους. Από εκεί και πέρα στα ντέρμπι περιμένω εγώ με ρίσκο τον Άσο της Λεβερκούζεν απέναντι στην ομάδα της Ντόρτμουντ. Το goal-goal στο Ρεάλ Ατλέτικος υπάς με το over, η Everton είναι επίσης μία επιλογή και ευνοείται το goal-goal και τα πολλά goal γενικά στην αγωνιστική της Bundesliga. Σήμερα κάπου εκεί θα κινηθούμε στο σημερινό κουπόνι που πέρα από το στοιχηματικό ενδιαφέρον επαναλαμβάνουμε ότι έχει και πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά να παρακολουθήσεις να γαζεύσεις, σωστό, σωστό. Κοιτάξτε, και εγώ τώρα επειδή είναι ντέρμπι, αγωνιστική ντέρμπι, θα κάτσω να δω φυσικά τα παιχνίδια ήδη. Θα πρέπει να τρέξω μετά γρήγορα να δω το Λάτσιο Ρώμα κατευθείαν. Μα σπίτι να το δω. Και εγώ ακούγοντας και σένα βέβαια και κάνοντας και βλέποντας λίγο τα παιχνίδια, μένω στον Άσο κυρίως του Γιουβέντους. Θεωρώ ότι θα κερδίσει σήμερα η Γιουβέντους την Νάπολη. Έτσι. Μένω επίσης στο over στο Ρώμα Λάτσιο, έτσι, που είναι βέβαια τώρα για όσους μας ακούνε θα πρέπει να τρέξουν ουσιαστικά για να το βάλουν. Θεωρώ ότι θα βγει το over εδώ, γιατί και εμείς βάζουμε και τρώμε και οι άλλοι. Εντάξει, δεν τους έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ τους άλλους, αλλά πόσο ξέρω βάζουν και αυτοί. Αλλά μόνο που η Ρώμα βάζει και τρώει φτάνει. Έτσι. Και
Η τριάδα που θα επενδύσω κάποια χρήματα σήμερα θα κλείσει με την αγαπημένη μου ομάδα. Εγώ το πω είναι από τις αγαπημένες μου φέτος το κουπόνι, δεν είναι. Η PSV Eindhoven. Στο... Α, ναι, σε θυμίζει, ήθελα να σε στείλω στην προηγούμενη εβδομάδα στο 3-0 από το ημίχρονο. Το ημίχρονο, έτσι, δηλαδή περίπου το βγάλαμε το 2. Σε θυμίζηκα με το κατευθείαν. Το 2-55 βγήκε περίπατος. Σημειάρα, δηλαδή. Στο ντέρμπι. Έτσι, και θα πάω με το over σήμερα στον αγώνα της Eindhoven με την Brenda. Έτσι, ναι, η Eindhoven έχει να παίξει και στην Ευρώπη την άλλη εβδομάδα, έχει κρίσιμα παιχνίδια. Καλά, ναι, αλλά αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατή. Ειδικά τέτοια μάτς πιστεύω τα καθαρίζει. Ναι, και ναι, το over ναι, σήμερα ναι. Θα μου πεις είναι χαμηλό. Πριν έλεγες μην παίζεις ένα. Εντάξει, το over το βρίσκεις και στο 1.45-1.48. Που δεν είναι τόσο χαμηλό, αν σκεφτείς ότι στο προηγούμενο μάτς που έπαιξε η Eindhoven. Εντάξει, η Ολλανδία είναι, δεν μπορεί να σου δώσει ναι, και παραπάνω. Πριν το ντέρμπι είχε κερδίσει 0-6-0-7, 0-7 την Τεχάγ. Ναι, ναι. Έτσι, ναι, δηλαδή σωστά. Την περασμένη, την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε 0. Την, όχι το, στο ντέρμπι, την προηγούμενη. Το προηγούμενο εκτός κέρδισε 0-7 την Τεχάγ. Ναι. Δηλαδή το βρίσκεις τώρα στο 1.40 κάτι, το over, μοιάζει και για δώρο. Όταν έχει βάλει. Για 30 είναι μια χαρά. Όταν έχει βάλει 7 γκολ. Και άμα δεις και τα προηγούμενα παιχνίδια, 2 γκολ έβαλε με τη Σβόλε που βγήκε over και 2 γκολ με τη Φωτούνα Σιτάρ που επίσης βγήκε over. 2-1 και 2-1 και τα δύο μάτς. Δηλαδή το έχει το over. Και στο 1.48-1.45 που το βρίσκεις στην αγορά, νομίζω για κλείσιμο δηλαδή, αν θες να νιώσεις κάποια σιγουριά, αν μπορώ να το πούμε έτσι, νομίζω η Eindhoven. Θα την έχω φέτος σε πολλά, να ξέρεις Δημήτρη, εγώ θα την έχω την Eindhoven. Ναι. Την, καλό είναι όταν γνωρίζουμε μια ομάδα καλά και την επιθυμόμαστε, γιατί ναι. Όχι. Κοίτα, να σου πω κάτι, εγώ πάντα έλεγα, που συζήτησα τόσα χρόνια που παίζω στοίχημα με φίλους μου που ασχολούνται και αυτοί, ότι πρέπει σε κάποια από τα θύματα να βρεις ομάδες οι οποίες θα πάνε σαν τρένα. Θα σου κάνουν δηλαδή 2 γκέλες, 3 γκέλες, αλλά θα σου δώσουν και 25 φορές τα σημεία. Καταλαβες. Δηλαδή ας κάνουν 3 γκέλες. 25 φορές όμως θα επιβεβαιωθούν. Αυτές τις ομάδες τις βρίσκεις τέτοια από τα αθλήματα, έτσι που δηλαδή Ολλανδίες, τίποτα ξέρω εγώ. Εντάξει, στην Ισπανία τώρα βρίσκεις αποδόσεις ένα 10, αυτά δεν ασχολούμαι. Δηλαδή Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, σε τέτοιες αποδόσεις δεν ασχολούμαι. Για ας κάνουν ό,τι θέλουν να σκεφτούν 8-0. Έτσι, κάποιες χαμηλές Αγγλίας ίσως που μπορείς να βρεις μια ομάδα που πάει για άνοδο, ξέρεις και να την εμπιστευτείς. Μπορείς να βρεις. Έτσι και να τη χτυπάς δηλαδή στο over, στα σημεία. Η Eindhoven για μένα ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, στις ομάδες που θα τις βάλω στόχο και θα τις έχω. Τώρα βέβαια αν δω να, ας πούμε, να έχουν προβλήματα, γιατί ενημερώνεσαι, διαβάζεις και τα ρεπορτάζ, βλέπεις κάποια πράγματα. Έτσι, αν δω ότι έχουν προβλήματα τώρα και στην προπόνηση πλακώνονται οι παίκτες μεταξύ τους, αλλάζει, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι για μένα η Eindhoven θα είναι το bet της χρονιάς, δηλαδή συνέχεια θα παίζω εκεί. Είτε στο over, είτε σε ντέρμπι στον Άσο, είτε κάποια διπλά. Θα την έχω επιλογή μου φέτος στην Eindhoven. Γιατί ούτως ή άλλως με έχει δικαιώσει. Ναι, με έχει δικαιώσει 2 φορές ήδη. Έτσι. Δηλαδή και στο. Το θυμάσαι με την Τεχάκ που το δώσαμε εδώ over 3,5 που το βλέπαμε over 3,5 και πήγε 7-0. Και τον Άσο βέβαια στο ντέρμπι. 3-0 ξεκούραστα. Ναι. Στο 35 ξαργύρωσε έκανε. 2-0 West Ham τώρα. 2-0 West Ham. Ένα σου το οποίο γκέλαρε μπάλα, να πω την αλήθεια. Ο Ντεχέα αλλού την περίμενε και αλλού πήγε. Και εκεί που πήγε κιόλας μετά την κόντρα δεν την έπιανε ούτε ο Ντεχέα 2 φορές να ήταν. Ντεχέα. Έτσι και η United έδωσε σκηνιά 2-0. Μάλιστα. Για να άρα, δούμε τι θα κάνει ο Μουρίνιο. Αυτό που λένε στα μάτια έτσι κλείνοντας κιόλας, ναι, ότι πάμε να το φάμε και τέτοια. Εντάξει, εσύ που παρακολουθείς λίγο πιο στενά τα πράγματα. Γίνονται αυτά τα πράγματα στην Αγγλία, ρε Σταμάτη. Δηλαδή τι να το φάνε, δεν μπορώ. Παίκτες... Τώρα αυτό είναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι τρελή γκέλα. Έτσι, σουτάρει ο παίκτης της West Ham, χτυπάει μπάλα στην πλάτη του. Ποιος ήταν ο Νταρμιάν, όχι ο Λίντελοφ. Και μπαίνει και πάει γάμα. Χτυπάει άμα και πάει γάμα. Στα δηλαδή. Μάτια, να ξέρεις, δεν θα πήγαινε έτσι στο σουτ, να ναι, ξέρεις, καλά, σίγουρα το κάρι θα πήγαινε, ναι. Έτσι και πάει γάμα. Ο Γιαμορλέγκο ήταν ο σκόρερ, το Λίντελοφ θέλει την μπάλα. Και πάει γάμα Μουρίνιο, τώρα κοιτάει, δεν προσπαθεί να πιστέψει τι γίνεται. Δηλαδή τώρα τον γκολ ήταν το πουθενά βέβαια. Έτσι, το θέμα είναι όμως η United είναι 2-0. Θα σου πω κάτι, Δημήτρη, με την εμπειρία μου έτσι γενικότερα και στο ρεπορτάζ, θεωρώ ότι παντού τρώνε προπονητή.
Είτε είναι Αγγλία, είτε είναι Ισπανία, είτε είναι NBA, είτε είναι Ευρωλίκα, είτε είναι όπου θες τρώνε. Όπου θες, άμα θέλουν να το φάνε το προπονητή, θα το φάνε οι παίχτες. Έτσι, καλό ή κακό, αυτό ισχύει στις ομάδες. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις 25 άτομα και μαζεύονται 10 απέναντί σου, έτσι, κάποια στιγμή μπορεί να το κάνουν. Θα μου πεις, θα κάτσουν να χάσουν. Εγώ δεν θα πω ότι θα κάτσουν να χάσουν. Έτσι, θα πω ότι δεν θα βάζουν τόσο πολύ το πόδι στη φωτιά ή δεν θα καίγονται τόσο πολύ. Εντάξει, αυτό ισχύει. Τώρα δεν πιστεύω στην περίπτωση του Μουρίνιο όμως ότι είναι έτσι η φάση. Θεωρώ ότι και από τη μία η ομάδα δεν ενισχύθηκε όπως θα έπρεπε. Έτσι, γενικά δηλαδή, μείνανε πολλοί παίχτες ενώ δεν τους ήθελε ο Μουρίνιο. Πολλούς παίχτες δεν τους ήθελε ο Μουρίνιο. Βέβαια θα μου πεις κάποιος από αυτούς τους έφερε ο ίδιος. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και απ' την άλλη τώρα, ξέρεις, υπάρχει θέμα. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα στα αποδυτήρια. Δηλαδή... Κάτω μόνο σίγουρο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι, καταλάβες. Δηλαδή πριν μπω στο στούντιο είδα μια φωτογραφία του Σάντσες, ο οποίος ήταν με τον Μπέιλι, με τον Σο, με τον Ερέρα και με έναν ακόμα πριν το μάτς βέβαια. Και έγραφε κάτι που είχε τη λέξη United. Και αναρωτιόταν στο σχετικό γκρουπ αν είναι τελικά United. Κατάλαβες. Ναι. Αν είναι United όπως το εννοούν οι παίχτες. Έτσι, ας πούμε για τον Σάντσες γίνεται πολύ λόγος ότι δεν σκοράρει. Και ότι πρέπει να βγει. Και ότι απλά παίζει γιατί είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Είναι πολλά στη United. Εντάξει, εμείς αναφέραμε μια φορά στοιχηματικά να πω την αλήθεια. Μας διέψευσε και από εκεί πέρα μετά δεν ακουμπάμε. Και εγώ, ας πούμε, που είμαι United, δεν ακουμπάω στοιχηματικά. Έτσι, ας βρει ομάδα το δρόμο της και ας μην πάρω πολύ λόγους λεφτά από αυτήν καθόλου. Αλλά δεν βλέπω να. Δεν ξέρω τώρα. Είναι επιλογή να την κοντράρεις. Έτσι, νομίζω ότι αν κάποιος κόντραρε σήμερα United δεν θα ήταν άσχημη επιλογή. Δεν θα είχε άσχημη σκέψη να το κάνει αυτό με βάση τα προβλήματα. Αλλά να δούμε. Έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο. Να πούμε τελείωσε τώρα το ημίχρονο. West Ham Manchester United λοιπόν 2-0 είναι το παιχνίδι που έχουμε στην Αγγλία. Στην Ισπανία επίσης να πούμε Δημήτρη έχουμε το Real Sociedad Valencia 0-1. Ο Γκαμεϊρό είναι ο σκόρερ για την Βαλένθια, έτσι στα δύο μεγάλα παιχνίδια τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή στο κουπόνι στοιχήματος. Και άμα κάτσω να πω όλα τα υπόλοιπα που έχει, πω θα βγει, θα σπάσω τη γλώσσα μου να ξέρεις με όλα αυτά τα μάτς που έχει. Λοιπόν, αυτά νομίζω Δημήτρη καλύψαμε. Ωραία. Και τα κομμάτια των βασικών πρωταθλημάτων. Βγήκαν επιλογές. Ας ευχηθούμε το βραδάκι. Είπαμε και για τα ντέρμπι. Έτσι, ας ευχηθούμε το βραδάκι να πίνουμε ποτάκι με βάση τις επιλογές αυτές. Έτσι. Από εκεί να είναι το χρήμα. Λοιπόν, τα λέμε και το βράδυ και με την νίκη, έτσι. Και με την νίκη. Ρωμανίστα. Πάμε, λοιπόν. Αυτά κάτι με το αναξίω όσον αφορά τις δικές του αναλύσεις και τις δικές του εκτιμήσεις όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος σήμερα. Να πω επίσης, να το θυμίσω μάλλον, ότι σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής τρέχει ο διαγωνισμός όσον αφορά την δεκάρα την PaySafe που δίνουμε εδώ από την εκπομπή σήμερα. Η δεκάρα PaySafe είναι προσφορά από το καφέ Bar Piccolino, Αγίου Δημητρίου 150, εκεί στο πάρκο πριν φτάσετε στο Ρεποξενείο που έχει ένα παρκάκι εκεί μπροστά. Έτσι, ένα εκπληκτικό πολύ καλό μαγαζί. Πίνεις το ποτό, στο καφέ σου από το πρωί αν θέλεις, το ποτό το βραδάκι. Έτσι, διάφορα happening υπάρχουν σε διάφορες μέρες και φυσικά βλέπεις εκεί ό,τι θέλεις, έτσι αποθλητικά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα πάντα όλα τα βλέπεις εκεί στο Café Bar Piccolino. Υπεύθυνος εκεί ο Αλέξανδρος, μπορείς να βοηθήσεις για τα πάντα. Αυτά όσον αφορά και τη δεκάρα την οποία δίνουμε, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα πω μία πολύ γρήγορα. Στέλνετε τις εκτιμήσεις σας είτε μέσω μηνυμάτων FM και ενώ το μήνυμά στο 54526, 1-24 χρέωση, είτε όταν ανοίξουμε γραμμές μετά βγαίνετε στον αέρα και τα συζητάμε και μας λέτε τις εκτιμήσεις σας. Εμείς τσεκάρουμε βέβαια εδώ τις εκτιμήσεις, σημειώνουμε δηλαδή αυτά που προτείνετε ή που θα παίξετε εσείς. Εφόσον βγει η πρόταση μπαίνετε στην κλήρωση. Έτσι, αν είναι πολλοί οι νικητές μπαίνετε σε κλήρωση. Αν είναι ένας, βγαίνει αυτός, παίρνει τη δεκάρα και πάει και βάζει κάτι άλλο την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, αν δεν υπάρχει κανένας νικητής γίνεται κλήρωση και η δεκάρα βγαίνει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο μουσικό διάλειμμα, έτσι γιατί φύγαμε λίγο από την ώρα, λόγω και τη συζήτηση με τον Δημήτρη. Θα αναφέρω και εγώ μετά τις δικές μου εκτιμήσεις, όπως είπαμε, και τα μάτς φυσικά του Δημήτρη, για το κουπόνι στοιχήματος. Θυμίζω, West Ham Manchester United 2-0, Real Sociedad Valencia 0-1. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Λιμπέρο 107.4, γκουρού της γειτονιάς. Κάναμε τις αναλύσεις πριν με τον Δημήτρη Δανακτσή
Όπως στάθηκε και αυτό σε κάποια παιχνίδια, έτσι στο γκολ στο Ρεάλ με την Ατλέτικο, στον Άσκο με ρίσκο για τη Λεβερκούζεν, στον Άσο της Γιουβέντους, στον Άσο της Έβερτον, έτσι, με την δική μου ουσιαστικά την τριάδα να είναι ο Άσος της Γιουβέντους, το over στον αγώνα της Άιντχόβεν και το over στον αγώνα της Ρώμα. Έτσι, αυτά τα τρία σημεία είναι και η δική μου εκτίμηση όσον αφορά το σημερινό κουπόνι του στοιχήματος. West Ham Manchester United στο 2-0, είμαστε στο 51. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί αφήσαμε λίγο τα παιχνίδια. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο κουπόνι του στοιχήματος όσον αφορά τις αναμετρήσεις τις οποίες έχουμε σε εξέλιξη. Λοιπόν, για να το δούμε. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται. Έτσι, γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια και χαμηλές Γερμανίας κυρίως. Έτσι, λοιπόν, στην Ταϊλάνδη, λίγο πριν το φινάλε, Τσομπούρι, Νάτκο 3-1 τελικό είναι το αποτέλεσμα. Στην Ισπανία, για να το δω λίγο τώρα εδώ. Λοιπόν, μάλλον να πω ότι στην Ιαπωνία, καταρχήν τελικό Ναγκασάκι Καβασάκι 1-2 τελικό αποτέλεσμα, έτσι, στην πρώτη κατηγορία της Ιαπωνίας. Στην Ισπανία είμαστε στο 77, Real Sociedad Valencia παραμένει το 0-1. Λοιπόν, Ταϊλάνδη είπαμε, Γερμανία, Σβάιτε Λίγκα, Χέντενχάιμ, Μπόχουμ 2-2, Μπόχουμ 10, Ντουίσμπουρ, Έγκεσμπουρκ 1-3 το παιχνίδι, Πάτερμπον, Άουε 1-0, χαμηλές Γερμανίας, Ανόβερο 2 με Βέντερ Βρέμις 2 είναι στο 2-1 το παιχνίδι. Συνεχίζουμε πιο κάτω που έχουμε το, όπως είπαμε, το Sociedad Valencia, Real Sociedad Valencia 0-1. Ταϊλάνδη επίσης, Μπουρινάμ Πατάγια 2-0 το παιχνίδι. Στην Τουρκία, στη δεύτερη κατηγορία, στο 82 βρισκόμαστε, όπου έχουμε Ντενιζλίσπορ, Ελάγισπορ 2-0, ενώ ισοφαρίζει τώρα η Αντινορντού την Χατάγιασπορ, Χατάγιασπορ Αντινορντού 1-1. Ουκρανία, Ολυμπίκ Ντόνεσκ, Αλεξάνδρεια, το παιχνίδι είναι στο 2-2. Πρέμιερ Λιγκ Αγγλίας, West Ham Manchester United 2-0, με τέρματα από τον Άντερσον και τον Γιαμορλέγκο. Η West Ham προηγείται με 2-0 της Manchester United. Coventry Sunderland 0-0 ημίχρονο. Πάμε λίγο χαμηλές Γερμανίας, όπου έχουμε τη Βλέσμπουργκ με το Αμβούργο το 2 1-1. Μπερλίν 0-7 με την Μπούντισα Μπάουτζεν 2-0. Μπερλίν Ενδυναμό με την Oberlassens είναι στο 2-0. Τώρα αυτή την ομάδα, παιδιά, δεν μπορώ να την πω, ούτε την άλλη μπορώ να την πω, να πω την αλήθεια. Δίσχοφ Φέιζερ με την... Δίσχοφ Φέιζερ είναι στο Χάνι 0-1. Έρφουρτ Χέρτα 2-2 το παιχνίδι. Έτσι, Ουνιόν με την Βικτόρια Μπερλίν είναι στο 1-0. Auerbach με την Βάκερ Νορντάουσεν είναι στο 0-1. Πάμε στην Κίνα, όπου έχουμε Μπέιτζιν με τη Σανγκάι στο 0-0. Γκουαντζού με την Ταϊάν είναι στο 2-0. Στο 1-0, συγγνώμη. Η Χενάν με την Χεμπέι είναι στο 2-0 στην Κίνα. Έτσι. Πιο κάτω συνεχίζουμε. Πάμε Φιλανδία, πρώτη κατηγορία. Χόγκα με την Ελσίνκι είναι στο 0-0. Πάμε Γερμανία, τρίτη κατηγορία, Φορτούνα Κολονία Σούρτιγκεν 0-0, Καζεσλάουτεν Λότε 0-0, Καζρούι Ενέτζι Κόντμπους 1-0, Μέπεν Μπραουνσβάικ 1-0, Σόνεχοφ με την Τρεχάγεν στο 0-0, και μετά έχουμε Γερμανία πιο κάτω κατηγορία που έχουμε και εκεί παιχνίδια. Έτσι, 3-2 το κάνει τώρα η Χέντενχάιμ. Χέντενχάιμ Μπόχουμ 3-2, θυμίζω η Μπόχουμ παίζει με 10 λόγω αποβολής. Οι νέοι της Ίντερ είναι στο 1-2 με τους νέους στη Σασουόλο. Έτσι. Κόκκινη για την Ελαζίκ Σπορτ, Ντενιζλί Σπορτ, Ελαζίκ Σπορτ. Έχουμε κόκκινη κάρτα. Το παιχνίδι είναι στο 2-0 για τους γηπεδούχους. Σόνενχοφ με την Ουντεχάχιν πλέον στο 1-0 η αναμέτρηση. Εκεί. Λοιπόν,
Πιο κάτω, Λετωνία, Βένσπιλς, Τζελγκλάβα στο 0-0. Για να δούμε τώρα, Σουηδίες χαμηλές, αυτά δεν νομίζω τα έχουμε. Ταϊλάνδη, πρώτη κατηγορία, Bangkok United, Air Force Central 2-0. Πρατσουάπ με την Σαϊνάτ στο 0-0. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Τίποτα, τώρα ξεκινάει το Λευκορωσία Ντεπ Μόλγκεφ. Μέπεν Μπραουσβάικ 2-0 στην Γερμανία. Επίσης το πιο πρόσφατο γκολ. Η Μάντζερ προσπαθεί να επιστρέψει στο παιχνίδι. Έξω από ό,τι βλέπω, ο Λίντελοφ αλλαγή στο 54-55 μέσα ο Ράσφορντ, που δίνει οδηγίες εκεί στο Γιάνγκ. Στο 56 είμαστε, ο Πογκμπά τα λέει με το διαιτητή για μια φάση νωρίτερα. Γενικά η United είναι σε μια κατάσταση δύσκολη και ομολογουμένως, ειδικά τώρα μετά το 2-0 της West Ham, είναι ακόμα πιο δύσκολη βέβαια κατάσταση για την United. Έτσι. Στις 4 θυμίζω έχουμε το Derby της Ονιασπόλης, Ρώμα Λάτσιο. Γκολ για τη Sunderland, Coventry Sunderland 0-1 στο 49 εκεί, με το που ξεκίνησε δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο γκολ για την Sunderland, Coventry Sunderland 0-1. Θυμίζω 2-3-10, 2-8-7 και 3-8 μπορείτε να καλείτε να συζητάμε εδώ για στοίχημα. Έτσι τις προτάσεις σας, ο Μαρσιάλ από τη δεξιά πλευρά θα γίνει σέντρα, η κόντρα σχεδόν πάνω από τη γραμμή βγάζουν της West Ham, ο Γιάνγκ πάει να βγάλει μια σέντρα, τίποτα. Καλή φάση με τον Μαρσιάλ για την United. Η United που φοράει αυτή την περίεργη ροζ φανέλα. Δεν νομίζω ότι βγαίνει σε γούρι αυτή η φανέλα, η ροζ. Έτσι, στο 2-0 λοιπόν η United. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο Γερμανία. Έχουμε κάποια γκολ σε χαμηλές βέβαια Γερμανία. Λούμπεκ 2 με την Κνόπ στο 0-1. Τούμπινε Πότσδα με την Φραγκφούρτ είναι στο 2-0. Έτσι, αυτές είναι χαμηλές Γερμανίες. Δεν ξέρω αν ασχολείται κανείς με αυτό. Τόσο χαμηλές κατηγορίες. Έτσι. Της Γερμανίας. Περιμένουμε, όπως είπαμε, σε λίγο. Σιγά σιγά μπαίνουμε προς το φινάλε στον αγώνα της Σοσιεδάδ με τη Βαλένθια 0-1. Πήγε να κάνει τώρα μια κεφαλιά και ο Πογκμπά, αλλά δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Μετά τη σέντρα από τον Φελαϊνί, με το Γιάνγκ, συγγνώμη. Καλή σέντρα, όμως δεν ήταν τους καλή κεφαλιά του Πογκμπά, για τον οποίο έχει γίνει πολλής λόγος την εβδομάδα αυτή όσον αφορά τη σχέση του με τον Μουρίνιο, αν τον χαιρέτησαν και όλα ξεκίνησαν από ένα post του Πογκμπά στο Instagram, όπου γελάει και το μεγάλο ερώτημα ήταν αν το ανέβασε πριν το παιχνίδι με την Derby ή μετά. Εκεί έγινε όλο το θέμα. Η σέντρα του Ράστρο που κάτω να βγάζει West Ham, έτσι, γιατί ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Manchester United είπε ότι το ανέβασε μετά το μάτσο. Ουσιαστικά δηλαδή ότι παρότι όταν η United αποκλείστηκε, ο Πογκμπά γελούσε μαζί με κάποιους άλλους ακόμα. Και βέβαια έγινε διευκρίνηση ότι δεν ισχύει αυτό, ότι ο Πογκμπά το ανέβασε πριν το μάτς. Γενικά ένας χαμός που σίγουρα δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά στην Manchester United, η οποία προσπαθεί, έχει μπάλα αλλά δεν έχει τις πολύ μεγάλες φάσεις. Δεν είδα τις πολύ μεγάλες φάσεις εγώ, από την αλήθεια. Γκολ για την Kaiserslautern κόντρα στην Lotte. Kaiserslautern Lotte 1-0 στην Γερμανία. Έτσι, λοιπόν, το Real Sociedad Valencia παραμένει το 0-1 και είμαστε στο 86-87 πάμε, έτσι, με την Valencia να προηγείται. Όσον αφορά αποδόσεις γενικότερα που λέγαμε πριν, να πούμε ότι για το ντέρμπι το βραδινό στην Ιταλία, το Juventus Napoli, στο στοίχημα βλέπουμε την απόδοση του 1-94, στο 3-43 το Χ και στο 5-08 το διπλό της Νάπολη, στο 2-10 από ό,τι βλέπω εδώ είναι το over. Έτσι, 1-94 θυμίζω ο άσος της Juventus στην στοίχημα. Ένα σημείο που και εγώ το βλέπω, να πω την αλήθεια. Έτσι, και ο Δημήτρης Δανακτσής. Γκολ για την Αλεξάνδρεια μέσα στην Ολυμπίκ Ντόνεσκ. Ολυμπίκ Ντόνεσκ Αλεξάνδρεια 2-3 για το πρωτάθλημα της Ουκρανίας.
Βάγκερ Μπουχάουζεν με την Σβέινφουρτ είναι στο 0-1 πλέον το παιχνίδι. Χαμηλές Γερμανίας. Λέμε και τις χαμηλές Γερμανίας, έτσι σαφέστατα. Για να. Γιατί κάποιοι παίζουν και χαμηλές κατηγορίες Γερμανίας. Τα Ελλάδη Μπουρινάμ United πατάει για 3-0 εκεί στο 90. Βρισκόμαστε να τελειώσουν αυτά. Να μην τάξει συνέχεια ο πρωτοεμφανιζόμενος Κωνσταντίνος Τσίψιος. Πρωτοεμφανιζόμενος μόνος του βέβαια. Να πω την αλήθεια εδώ στο Λίμπερο, γιατί το καλοκαίρι είχαν την εκπομπή All About Ours Weekend με τον Γιώργο τον Κάτο. Πλέον όμως ήταν μόνος του από ό,τι βλέπω εδώ, δεν βλέπω να έχει κάποιον άλλο μαζί του. Εδώ στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107 και 4 μέχρι τις 7 θα κάνει δηλαδή ουσιαστικά πρεμιέρα ο Κώστος Τσίπιος συνέχεια εδώ με το Ρώμα Λάτσιο. Θα το κάνει, ας ελπίσουμε για το καλό του να το βγάλει άσο. Έτσι. Για να συνεχίσει να έχει εκπομπή εδώ. Γιατί άμα δεν βγάλει άσο τη Ρώμα με την Λάτσιο, χλωμό σε βλέπω Κώστα. Περιμένουμε λοιπόν τελικό από τον αγώνα της, στην Ισπανία. Έτσι, όπου ξεκινάει μετά, πιο μετά βέβαια, ξεκινάει τον Barcelona Athletic Bilbao. Το βράδυ υπάρχει το Real Atlético Madrid με το goal-goal. Να είναι μια επιλογή που ζητήσαμε εδώ με τον Δημήτρη Δανακτσή. Το goal-goal στον αγώνα της Real Madrid με την Atlético de Madrid. Εντάξει, εμένα μου αρέσει και το over από την άλλη, αλλά και το goal-goal δείχνει μια καλή επιλογή. Τρίτο goal για την Denizlispor στην Τουρκία. Denizlispor Alagispor 3-0 η αναμέτρηση. Για να δούμε. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Έτσι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Εδώ είμαστε στην Ισπανία μας το 88. Οπότε θα το δώσουμε τελικό εδώ στην εκπομπή. Στη διάρκεια της εκπομπής. 3-0 όπως είπαμε την Denizlispor Alagispor. Καθυστέρηση έχουμε στο West Ham United. Το 62 είμαστε εκεί. Ένας τραυματισμός. Εντάξει, West Ham τώρα προσπαθεί να κερδίσει και δευτερόλεπτα. Είναι απόλυτα λογικό αυτό. Εδώ είναι μια πολύ, μα πάρα πολύ σημαντική νίκη για την West Ham. Ο Μουρίνιο όρθιος μαζεύει τα μπουκάλια από κάτω, πίνει και λίγο νερό. Δεν ξέρω αν θα το σώσει όμως το νερό άμα δεν γυρίσει το μάτς. Σίγουρα θα ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τον Μουρίνιο και πάλι στη United. Είναι ανοιχτή εδώ και καιρό, αλλά θα ανοίξει και αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, Erfurt Hertha 2-3 το παιχνίδι στην Γερμανία. Έτσι. Λοιπόν, η μπάλα στο κέντρο, η United προσπαθεί να αναπτυχθεί, να κάνει παιχνίδι. Δεν είναι καλή εικόνα σήμερα, ομολογουμένως. Τώρα λίγο προσπαθεί να βγει πιο μπροστά. Παίζει με Ράσφορ, παίζει με Μασιάλ, παίζει με Λουκάκου, παίζει με Φελαϊνί. Ο Γιάνγκ σέντρα, για να δούμε τώρα. Κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία για τη United από το Φελαϊνί. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και πολύ μεγάλη απέκρουση από τον τερματοφύλακα, από τον Φαμπιάνσκι. Τρομερή επέμβαση. Εξαιρετική σέντρα από τον Γιάνγκ από τα δεξιά. Μόνος του σηκώθηκε ο Φελαϊνί. Όπου πολύ μεγάλη φάση. Ο Φαμπιάνσκι την ακουμπάει λίγο πριν περάσει τη γραμμή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για την United να μειώσει το σκορ σε 2-1. Θυμίζω χάνει 2-0 από τη West Ham. Ο Φαμπιάνσκι όμως λέει όχι. Στις χαμηλές ηλικίες, στους μικρούς, στους νέους αν θέλετε. Στην Ιταλία, Ίντερ Μιλάνο στο Σόλο 2-2 πλέον το παιχνίδι της καθυστερήσης. Ισοβαρίζουν εκεί οι νεαροί νεατζούροι. Ενώ στην Αγγλία χαμηλές κατηγορίες αντί 23, Chelsea Liverpool 1-3. Έτσι στις χαμηλές κατηγορίες της πανηγυρίζεις Ήψιο. Κανόνες να βγάλεις, να μην βγάλεις άσο τη τέτοια σήμερα. Τη Ρώμα και θα σε αφήσω εδώ, θα σε αφήσω να βγάλεις και τη United. Να σε δω. Το 2-0-2-3 να το κάνεις. Ας μπορώ να βάλω κανένα γκολ εγώ τώρα. Να το μειώσω λίγο. Λοιπόν, η United αρχίζει να πολιορκεί σιγά σιγά την αιστεία της West Ham. Κόρνερ με τον Young. Κακό, κακό το κόρνερ. Βγάζουν και πάνε για να βγουν και στην κόντρα τώρα της West Ham. Για να δούμε τώρα. Είναι 3-2, κακό το κοντρόλ. Λάθος όμως και απέξω του αμυντικού. Λάθη επιλαθών για τις δύο ομάδες. Τελικά βγάζουν της United και ο Young πάλι από τα δεξιά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κουπόνι στοίχημα, έτσι πάμε και τα τελευταία γκολ. Βλέπουμε και το παιχνίδι της United που αρχίζει να έχει λίγο παραπάνω καλύτερο ρυθμό. Έτσι με τη United πλέον να έχει βγει μπροστά ξεκάθαρα για να πετύχει κάποιο γκολ, να
επιστρέψει. Φάουλ τώρα που κερδίσει καλό σημείο ο Ράσφορντ. Και από την άλλη, West Ham προσπαθεί να κρατήσει το 2-0 και να χτυπήσει αντιπιθέσει. Είναι απόλυτα λογικό να το κάνει και αυτό η West Ham. Να μπορέσει να επιστρέψει. Έτσι, στο 65 είμαστε εκεί. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο, προς το φινάλε όσον αφορά το Ισπανικό. Στη Γερμανία να πω, Σβάιτε Λίγκα, τελικά αποτελέσματα. Χέιντενχάιμ Μπόχουμ 3-2, ανατροπή για τη Χέιντενχάιμ, 1-2 έχανε στο ημίγρονο. Η Μπόχουμ τελείωσε το παιχνίδι με 10, είχε κόκκινη εδώ και αρκετή ώρα βέβαια. Ντουίσμπουργκ Ρέγκεσμπουργκ 1-3, διπλό από το ημίχρονο. Ενώ περιμένουμε το τελικό στον αγώνα της Πάντεμπορν με την Άουε 1-0 το παιχνίδι. Έτσι είναι από το πρώτο ημίχρονο. Στην κόντα πάλι προσπαθεί να βγει West Ham. Ο Γιάνγκ εκεί γυρνάει, κόβει, απομακρύνει σε ένα σημείο που δεν είναι κανείς από την United. Δύσκολο βράδυ, άμα μείνει το σκορ έτσι, δύσκολο βράδυ για τον Μωρίνιο. Έτσι, εντάξει, άμα είναι να τον διώξουμε, τι να, Σεράλεξ γυρνά πίσω. Γελάσαι, γελάσαι. Άμα γυρίσω σε Ράλεξ πίσω, ξέρεις πώς θα αρχίσουν να κλαίνε, πώς θα αρχίσουν να τρέμουν. Αλλά τι να τον κάνουμε, μεγάλωσε πολύ, δεν γίνεται. Ο άνθρωπος έχει προβλήματα υγείας, καλά να είναι. Έτσι, αυτή η κατάρα πάντα που έχουν αυτές, όταν μια ομάδα έχει δομηθεί με ένα προπονητή πολλά χρόνια και κάνει επιτυχίες, λες ότι εντάξει είναι καλό γιατί... Αλλά ο επόμενος που θα έρθει, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Είναι δύσκολο να πετύχει κατευθείαν. Δηλαδή, εντάξει, τώρα στη United έχουν περάσει πολλά χρόνια βέβαια, που η United είναι μακριά από το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Αλλά γενικά αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές των περιπτώσεων. Έτσι, πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, μια πολύ γνωστή ταινία που μπορείτε να δείτε, το Damn United, έτσι, που είναι ιστορία ουσιαστικά του Clough, του Brian Clough, ο οποίος πήγε στη Λίντς, που τότε ήταν μεγαθύριο η Λίντς της εποχής, και σου δείχνει πως προσπάθησε να μπει, να αλλάξει κάποια πράγματα στην τότε Λίντς, που είχε συνεχόμενες επιτυχίες με συγκεκριμένο προπονητή και δεν τα κατάφερε τελικά και αποχώρησε. Έτσι. Ενώ πήγε σαν ένα πολύ μεγάλο όνομα, σαν ένας πολύ καλός προπονητής, ο οποίος και αυτός ήδη είχε επιτυχίες. Έτσι. Αλλά είναι τα πράγματα, δεν είναι τόσο εύκολα όταν έχεις να διδεχτείς κάποιον πολύ επιτυχημένο. Και όταν η ομάδα βασίζεται σε μια λογική συγκεκριμένη. Έτσι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πολύ. Λοιπόν, να δούμε. Δεν έχουμε ακόμα τελικό στο Paderborn. Τώρα έχουμε τελικό μάλλον στο Paderborn. Paderborn, Aue, 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Θα πούμε σε λίγο. Λίγα τελικό νίκη για τη Βαλένθια. Νυχτερίδες οι οποίες δραπετεύουν με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Real Sociedad, το Ανουέτα. Real Sociedad, λοιπόν, Βαλένθια 0-1. Το παιχνίδι τελικό αποτέλεσμα. Θα δώσουμε τα τελικά σιγά σιγά, αυτά που έχουμε στην διάθεσή μας. Ίντερ Μιλάνο νέοι, Σασουόλο νέοι, 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Πάντερμπον Άουε είπαμε 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Το Κόβεντρι Σάντερλαντ είναι στο 61, είναι στο 0-1. Έτσι. Στην Κίνα Χενάν Χεμπέι 2-1 το παιχνίδι πλέον. Μειώνουν οι φιλοξενούμενοι. Στο 68 West Ham Manchester United 2-0. West Ham, η οποία προσπαθεί να βγει πάλι στην κόντρα. Η σέντρα που γίνεται όμως, η αλλαγή μπάλας καταλήγει στα χέρια του Ντέχε. Λοιπόν, και πάλι στην επίθεση η United. Έτσι θα πάει το σκηνικό. Έτσι θα είναι. Η United θα πολιορκεί στην προσπάθεια της να κάνει μια επική ανατροπή. Δεν κερδίζει τίποτα τώρα ο Μασχάλ. Για να δούμε, κέρδισε corner. Corner τελικά. Έτσι. Και όταν έχει κλειστεί ο αντίπαλος και πρέπει να βάλεις και 2 και 3 γκολ, πρέπει να έρθουν αποστημένες φάσεις. Λοιπόν, έξω Μποκμπά, μέσα ο Μάτα από τη είδα. Τώρα όλες οι κάμερες είναι στραμμένες στον Μποκμπά φυσικά για να δουν αν θα μιλήσει, αν θα χαιρετιστεί με τον Μουρίνιο, έτσι. Η εκδρομή στις μάτς είναι απογοητευμένη. Μέσα και ο Φρεντ για τη United, ολοκληρώνει τις αλλαγές στο Μουρίνιο. Νομίζω ότι δεν έγινε χειραψία Μουρίνιο Πογκμπά. Πει ο Μουρίνιο προς τον Πογκμπά. Θα σχολιαστεί και θα αναλυθεί από τους Βρετανούς πάρα πολύ. Έτσι, αυτά επειδή τα προσέχουν γενικά και οι Βρετανικοί Ισπανοί, οι οποίοι Ισπανοί είναι διάνοιες στο να μπορούν να ερμηνεύουν τι λένε οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους και όλα αυτά σχετικά, έτσι.
Είναι Διάννης γκολ για τη United. Μόλις γίνανε οι αλλαγές λοιπόν, ο Ράσφορντ είναι αυτός που μειώνει για την United 2-1. Ο Φρέντ στη θέση του Μαρσιάλ στο 70 λοιπόν, και έχουμε game. Μεγάλο game κιόλας. Για να δούμε ξανά τη φάση. Το corner το οποίο έγινε. Ο, πολύ δυνατό. Πολύ ωραίο. Ο, ωραίο, ωραίο. Εκπληκτικό γκολ. Τα κουνάκι, εκπληκτικό γκολ από τον την πουλενάρα μου, Μάρκους Ράσφορντ, και 2-1. Αυτά τα άμαθε, ξέρεις, Τσίψου, αυτά τα άμαθε από τον Ζλάταν. Έτσι, τον είχε προστασία τον Ζλάταν. Γιατί αυτό το γκολ τώρα είναι σφραγίδα Ζλάταν. Ξεκάθαρα το πώς βάζεις το πόδι σε τέτοιες φάσεις. Λοιπόν, 2-1, θα στο αφήσω 2-1, καλώς να το κάνεις 2-3. Έξω θα είμαι. 2-3 θα το κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, έτσι, ο γκουρού της γειτονιάς. Ξαναθυμίζω κάποια σημεία τα οποία μιλήσαμε εδώ με τον Δημήτρη. Έτσι είπαμε για τον Άσος Γιουβέντους, που είναι και στην επιλογή με εμένα μαζί με το over στον αγώνα της Έιντχόβεν και το over στον αγώνα της Ρώμα με τη Λάτσιο. Επίσης ο Δημήτρης ανέφερε και τον Άσο της Έβερτον ως καλή επιλογή. Τον Άσο της Λεβερκούζεν με ρίσκο φυσικά, αλλά δείχνει και αυτός μια καλή επιλογή. Το goal είπε επίσης ο Δημήτρης στο Real Atletico Madrid. Έτσι, επίσης μια καλή επιλογή και αυτή. Εντάξει, αρκετά πιστεύω καλές επιλογές. Να δούμε βέβαια αν θα δικαιωθούν όσον αφορά το κουπόνι. Έτσι, γιατί άλλο να τα λες πριν και άλλο τι θα βγει στη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, να θυμίσω λίγο τελευταία τελικά τα οποία είχαμε στο κουπόνι στοιχήματος πριν δώσω σκητάλη στον Κωνσταντίνο τον Τζίψη, ο οποίος θα είναι εδώ μέχρι και τις 7. Θα είσαι εδώ μέχρι τις 7 λοιπόν. Θα είναι εδώ ο Κώστας Τζίψης. Λοιπόν, Real Sociedad Valencia 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Μπορινάμ United Πατάγια United 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Ντενισλής Πόλα Ελαγκή Σπορ 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Χατάγια Σπορ Αντινορντού 1-1 στην Τουρκία. Ολυμπίκ Ντόνεσκ Αλεξάνδρεια 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Έτσι και Σβάιτε Λίγκα είχαμε επίσης Χέντενχάιμ Μπόχουμ 3-2 τελικό. Ντουίσμπουργκ Ρέγκεσμπουργκ 1-3 τελικό. Πάτερμπον Άουε 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Στους νέους στην Ιταλία, Ίντερ Μιλάνο νέοι, Σασόλο νέοι 2-2 τελικό. Αυτά. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε κάποιο άλλο τελικό. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ αποχαιρετώ. Ανανεώ το ραντεβού μας για αύριο. Γκολ για τη West Ham. Γκολ για τη West Ham λοιπόν 3-1. Ναι, 3-1 West Ham. Πάνω που είπαμε ότι θα δούμε λίγο παιχνίδι τώρα, γιατί μείωσε η United, το Μουρίνιο κοιτάει τον πάγκο. Ο Αρναούτοβιτς σηκώνει μια φανέλα του Σάντσες. Να πω την αλήθεια δεν γνωρίζω τι σημαίνει αυτό, τώρα για ποιον τη σηκώνει. Και φυσικά ξέρεις το χαρακτηριστικό Κώστα είναι το The Bubbles. Έτσι, που είναι το σύνθημα το καλό που έχει η firm της West Ham, έτσι. Στην Αγγλία πάντα, δηλαδή η hooligan παλιά λεγόταν firm, ουσιαστικά εταιρείες αν θέλετε. Και είχαν αυτό το τραγούδι, υπάρχει στο Green Street Hooligans, έτσι, αγαπημένη ταινία, με τον πρωταγωνιστή να είναι πολύ δυνατός, έτσι, Sons of Anarchy. Δεν έχεις δει τη σειρά? Εντάξει. Μετά βέβαια έκανε κάτι μούφες ταινίες, αλλά σε αυτή την ταινία, στο Green Risk Hooligans και στο Σαν Βάναγε, έτσι είναι εκπληκτικός. Πραγματικά. Και είναι Βρετανός, ο οποίος, έτσι ένα fun fact, ο οποίος επειδή υποδιόταν συνέχεια στην Αμερική Αμερικανούς, και Αμερικανούς δηλαδή τώρα στο Σαν Βάναγε, υποδιόταν έναν μηχανόβιο. Ξέχασε να μιλάει Βρετανικά, με τη Βρετανική προφορά. Και πήρε ξανά δάσκαλο για να μάθει να ξαναμιλάει με Βρετανική προφορά. Για να παίξει τον Αρθούρο. Έτσι, τον King Arthur. Δηλαδή, και αυτή η ζωή των ηθοποιών είναι δύσκολη. Πραγματικά. Λοιπόν, 3-1 United. Δύσκολο το βράδυ θα είναι για τον Μουρίνιο. Στα σχετικά chat και group στο Facebook, Κωνσταντίνε Τσίψη, θα γίνει ο χαμός. Ο χαμός θα γίνει πάλι σήμερα. 3-1 λοιπόν United. Με Αρναούτοβιτς η West Ham πήρε και πάλι προβάδισμα 2 γκολ. Στο 75 βρισκόμαστε εκεί. West Ham United 3-1 με τον Αρτόβιν να σκοράρει για τα σφυριά. Λοιπόν,
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, όπως είπα και σήμερα, της εκπομπής. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο εδώ 2 με 4 ο κούρος της γειτονιάς. Ελπίζουμε να έχουν βγει σημερινές προτάσεις για να προχωρήσουμε και αύριο να έχουμε κάποιο κέρδος και να το πολλαπλασιάσουμε. Αύριο γκολ για την Coventry, να πω εγώ, Coventry Sunderland, 1-1 το παιχνίδι στην Αγγλία. Τώρα, όχι, θα βγω έξω τώρα, δεν θέλω να κάτσω, γιατί ξεκινάει και το Ρώμα Λάτσιο. Εντάξει, ξεκινάει και το άλλο ντέρμπι. Αυτό το έχουμε χαμένο. Πάμε για το άλλο τώρα. Πάμε, κανόνισε να βγάλεις κανένα μάτς. Άιντε. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Τύψος εδώ. Μόνος του είναι πρεμιέρα κάνει. Μόνος του καλοκαίρι ήταν με τον Γιώργο τον Κάτω εδώ πέρα. All About Aris Weekend. Έτσι μόνος του τώρα εδώ στο Λίμπρο κάνει πρεμιέρα σήμερα και έχει να αντιμετωπίσει τον ντέρμπι της Ρώμα με τη Λάτσιο. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε τον εδώ μέχρι τις 7. Θα είναι μαζί στο Λίμπρο. Ενημέρωση για τα πάντα. Εδώ στους 107 και 4. Καλή συνέχεια από μένα, καλό βράδυ, διαφημίσεις και Κωνσταντίνος Τύψος συνέχεια εδώ μέχρι τις 7.